Καλησπέρα. Ε, τον τελευταίο καιρό, αυτό που σκέφτομαι και το ζω σαν πραγματικότητα, είναι πως είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Η γενιά μας γενικά, όχι μόνο εγώ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για δύο λόγους. Γιατί έχουμε το πιο ισχυρό κίνητρο και τα περισσότερα εργαλεία για να ξεκινήσουμε τη σταδιοδρομία μας. Ναι, το ξέρω, δεν ακούγεται πολύ ταιριαστό με την οικονομική κατάσταση, αλλά αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο. Ε, το κίνητρο είναι ότι όλοι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ειδικά οι νέοι. Έχουμε 60% ε, ανεργία, το οποίο δεν μας κάνει να νιώθει κανένας μας διαφορετικός. Κοινός στόχος, δηλαδή. Βέβαια, για να φτάσουμε στο σημείο να αντιμετωπίσουμε και όλοι μαζί το, το πρόβλημα, θα πρέπει ο καθένας να στραφεί στον εαυτό του και να δει ποιοι είναι οι προσωπικοί μου στόχοι, ποια τα θέλω μου και πώς μπορώ να βοηθήσω την υπόλοιπη ομάδα. Ε, βέβαια, άμα εδώ κοιτάμε τις μονάδες, όσοι ανήκουν στο 60% και προσπαθούν και προσπαθούν, μπορεί να τους λείπει ένα στοιχείο. Το κίνητρο. Κίνητρο είναι αυτό που με κάνει να θέλω πολύ, να ξέρω τι θέλω και να το διεκδικώ. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον, 4-5 χρόνια, στην Αγγλία και μετά στην Ολλανδία, όπου οι άνθρωποι δεν μας μάθαιναν τεχνικά στοιχεία τόσο πολύ, αλλά περισσότερο τρία πραγματάκια. Πώς να κυνηγάμε το κίνητρό μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και τα προβλήματα ομαδικά και πώς να είμαστε δημιουργικοί και καινοτόμοι. Μεγάλες λέξεις, βέβαια, γιατί άλλοι δεν τις καταλαβαίνουν, άλλοι τις παρερμηνεύουν. Αλλά τι κρατήσουμε. Και ας το δούμε μέσα από ένα παράδειγμα. Τι, τι, μπορεί να σημαίνει να είσαι καινοτόμος και δημιουργικός. Τα πράγματα είναι απλά στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Αντί να ασχολείσαι με αυτό, έχεις πάρα πολλές άλλες επιλογές. Μπορείς να ασχολείσαι με οτιδήποτε σου ταιριάζει, με οτιδήποτε δημιουργεί ομάδα. Ακόμα και με το Harry Potter. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Αν δείτε πάνω γράφει Lancaster University, Society of Harry Potter. Είναι μία οργάνωση στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, η οποία μπορεί να έχει και περισσότερα μέλη από, να ονοματίσω κάποια συγκεκριμένη, παράταξη, και είναι μόλις μία από τις 170 που είχε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, φανταστείτε, 170 διαφορετικές παρέες ανθρώπων να δουλεύουν ο καθένας αυτό που τους ενδιαφέρει. Να έρχονται κοντά και να δημιουργούν από ομιλίες με συγκεκριμένους προσκεκλισμένους, από ομαδικά activities, μέχρι και αναπαραστάσεις μεσαιωνικών μαχών. Ναι, είναι πράγματα που γίνονται στα αγγλικά πανεπιστήμια. Ε, βρισκόμενος σε αυτό το περιβάλλον, μου γεννήθηκε και εμένα το ενδιαφέρον να δω γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητά τους για κοινωνική προσφορά. Πέρα από το να κάνω αυτό που μου αρέσει, ασχολούνταν και το να κάνω με αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Έτσι κι εγώ μπήκα στο, σε κάποιες ομάδες και το κίνητρο εκείνη τη στιγμή για μας ήταν ότι είναι πολύ καλό για το βιογραφικό σου. Το θεωρούν πράγματι πολύ σημαντικό στο βιογραφικό ενό υποψηφίου να έχει ασχοληθεί με κοινωνικού σκοπού. Αλλά για ποιο λόγο να δούμε. Όχι επειδή ο εργοδότη ανταμείβει την γενεοδορία ίσω του εθελοντή, αλλά επειδή βλέπει ότι απέναντί του έχει ένα άνθρωπο ο οποίο ασχολείται με τη δημιουργικότητά του και την εξασκεί. Τα τελευταία χρόνια, στο εξωτερικό περισσότερο, έχει γεννηθεί μία τάση. Η σύνδεση του κενοφελού σκοπού με την επιχειρηματικότητα. Είναι μια εξέλιξη αυτή τη προσπάθεια που κάνουν για ενεργού πολίτε. Όταν μιλάμε για κοινωνική επιχειρηματικότητα, χωρί να βλέξουμε με ορισμού απολεξικά, θα σα πω ότι είναι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, οι οποίε αναλαμβάνουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, έχοντα ε, ω βάση τη ιδέα τους, ότι σε ιδιωτικό επίπεδο οι ιδιωτικέ επιχειρήσει μπορούν να. Εκμεταλλευτούν καλύτερα έννοιε όπω καινοτομία, δημιουργικότητα και πάνω απ' όλα ρίσκο. Τώρα φανταστείτε ότι αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπιστεί άμεσα ένα κοινωνικό πρόβλημα. Όπω η ανεργία, ο κοινωνικό αποκλεισμό ή η πείνα. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα διατηρεί λοιπόν τα θετικά στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, τα χρησιμοποιεί μέσα από τη λειτουργία τη για να παράγει κέρδο, το οποίο κέρδο όμω επιστρέφει στο κοινωνικό πρόβλημα. Ο τομέα δράση των κοινωνικών επιχειρήσεων έχει μεγάλο εύρο. Κάποιε έχουν στόχο να εντάξουν ανθρώπου από ομάδε ευαίσθητε, κοινωνικέ ομάδε. Κάποιες άλλες έχουν στόχο όμω την παραγωγή. Και για να τα καταφέρουν αυτά, πρέπει να είναι ανταγωνιστικέ και παραγωγικέ. Βάση του πάντα είναι ο ανθρώπινο παράγοντα και όχι το κεφάλαιο. Και αυτό είναι που τι διαφοροποιεί. Όταν δεν έχει κεφάλαιο, αλλά έχει ανθρώπου πρόθυμους δημιουργικού, δραστήριου, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ω γενική στόχευση της κοινωνίας να στραφεί προ τέτοιε προσπάθειες. Βέβαια, όσο ευχάριστα και αν ακούγονται αυτά, συγγνώμη, θα σα δώσω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Η εταιρεία Toms. Ε, πολλοί μπορεί να τα φοράτε. Είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε να παράγει παπούτσια από το πρόβλημα ότι κάποια παιδιά στι ε, τρίτες τρίτε χώρε δεν είχαν παπούτσια. Επομένω, ο ιδρυτή σκέφτηκε να δώσει ένα πολύ καλό προϊόν για τι δυτικέ κοινωνίε και να πάρει τα χρήματα να υποστηρίξει το έργο του. Το ακόμα πιο τρανταχτό παράδειγμα κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο Μοχάμετ Γιούνο, ο οποίο ξεκίνησε την τάση για τα microfinance, δηλαδή έδινε δάνεια σε μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και χρησιμοποιούσαν αυτά τα μικροποσά 200-300 δολάρια για να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. Κι ως ελπιδοφόρα, και αν ακούγονται όλα αυτά, και ενώ στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες μία στις τέσσερις νέες επιχειρήσεις έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, στην Ελλάδα, βάσει των στατιστικών του 2012, 90% των νέων επιχειρήσεων στρέφεται στην εστίαση. Μου φαίνεται ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα να καλύψουμε και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν σκεφτούμε ποια είναι τα κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδας και ποια των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Επομένω, κάποιο πρέπει να αναλάβει επιτέλου δράση και δεν είναι άλλοι από τα άτομα που βλέπω μέσα στην αίθουσα, παιδιά τη γενιά μα. Εγώ μαζί με την ομάδα μου ξεκινήσαμε τον τελευταίο χρόνο να εργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινωνικό project ελληνιστή. Αναζητήσαμε τις ευκαιρίες που μας έδωσε το περιβάλλον μας, η χώρα μας. Και δεν ήταν λίγες αυτές. Μία χώρα γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά είχε πάρα πολλά να μας προσφέρει. Και πάνω απ' όλα είχε ανθρώπους με τα ίδια μυαλά που είχαμε κι εμείς, έτοιμους να δραστηριοποιηθούν έτοιμου αυτό που έχουμε μάθει στα πανεπιστήμια να το εφαρμόσουμε. Συγκεκριμένα, στραφήκαμε σε έναν τομέα που μα ενδιέφερε λόγω κάποιων ειδικοτήτων που είχαμε στην ομάδα, και ήταν η ελληνική γαστρονομία. Και μπορεί η γαστρονομία να μα φέρνει στο μυαλό ένα ακριβό εστιατόριο, ίσω που δεν θα είχε καμία σχέση με κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά η ελληνική γαστρονομία δεν είναι αυτή η εικόνα. Ελληνική γαστρονομία για μας είναι το ταξίδι από την παραγωγή, η οποία διαχρονικά γίνεται πολύ δύσκολα στην Ελλάδα, με πολλές θυσίες των ανθρώπων, μέχρι και την απόλαυση να μοιράζεσαι σε παρέα όλοι μαζί ένα ωραίο πιάτο φαγητό. Και συνήθως στην Ελλάδα οι παρέες είναι μεγάλες. Αυτό το ταξίδι η Ελλάδα το ζει χρόνια, μέσα στην ιστορία της και στους διάφορους τόπους της. Έτσι, η ομάδα μας ξεκίνησε να ζυμώνει αυτή την ιδέα. Και αποφασίσαμε πως ο καλύτερος τρόπος για να αναδειχθεί αυτό το κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού ήταν να δημιουργήσουμε ένα, ένα μουσείο. Το πρώτο μουσείο για την ελληνική γαστρονομία. Δεν θα σας πω πολλά γι' αυτό, γιατί θα το δείτε σε λίγο καιρό. Είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό που θα σας πω είναι ότι από την αρχή θέσαμε στόχους κοινωνικούς πρωτίστως μέσα από τη λειτουργία του μουσείου πρώτα αυτά που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενό μας, δηλαδή την εκπαίδευση, τη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών και το παρελκόμενο πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας και δευτερευόντως την αντιμετώπιση της πείνας. Και όπως κάθε κοινωνική επιχειρηματική ιδέα, έπρεπε να έχει και αντικείμενο, να έχει δεδομένα ότι θα είναι βιώσιμο. Σε αυτό βοήθησε η συγκυρία, γιατί αυτή την περίοδο νέοι άνθρωποι Επιστρέφουν στο αγροτικό περιβάλλον, ξεκινάνε τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Σε δεύτερο στάδιο, οι σεφ έχουν αρχίσει και γίνονται και στρέφονται μάλλον περισσότερο στην ελληνική παράδοση, βάζοντα βέβαια και τι δημιουργικέ πινελιές τους. Ενώ σε τρίτο επίπεδο, υπάρχει και μία αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού ε, με θεματική τον, τη γαστρονομία. Δηλαδή, άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται στην Ελλάδα. Και επιθυμούν να γνωρίσουν το ελληνικό φαγητό. Λογικό είναι. Εμεί, μέχρι στιγμή, το μόνο επίπεδο που του το προσφέραμε ήταν το ξέρετε, το γνωστό. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για μας και έφερε μεγάλη ευθύνη να ξεκινήσουμε ένα μουσείο. Όμω δεν το φοβηθήκαμε, γιατί από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μα ανθρώποι με εμπειρία, πολύ μεγαλύτερη προφανώ από αυτή που είχαμε εμεί. Από τον επιστημονικό κυρίω χώρο και μα έδωσαν δύναμη και πίστη. Επίση, δίπλα μας στάθηκε και ένα πρόγραμμα ε, ανάπτυξη τη νεανικής καινοτομία, από τα πολλά που έχουν ξεκινήσει και βοηθάνε νέε ιδέε να πραγματοποιηθούν. Αλλά πάνω απ' όλα, δίπλα μας στάθηκαν οι δικοί μα άνθρωποι. Εδώ του βλέπουμε, βάθαμε το μουσείο μαζί. Χωρί όλου αυτού, δεν θα είχαμε το κουράγιο να ξεκινήσουμε. Και σίγουρα αυτοί θα μας βοηθήσουν και στη συνέχεια. Κλείνοντας, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους μαγειρικής ή γαστρονομίας, θα έλεγα πως η συνταγή για την επιτυχία, ειδικά της δικιάς μας γενιάς, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο την θεωρούμε. Τα κατάλληλα υλικά τα έχουμε. Είναι το περιβάλλον μας, η ιστορία της χώρας μας, ο πολιτισμός μας, ακόμα και η γαστρονομία. Στο μείγμα αυτό πρέπει να προσθέσουμε την προσωπική μα προσπάθεια και το ταλέντο. Και υπάρχει άφθονο, το ξαναλέω. Αλλά σαφώ και την εμπειρία των παλαιότερων. Και όλα αυτά, ο καθένα θα φέρει και ένα μικρό προσωπικό στοιχείο. Και θα γίνει μία ζήμωση και μία μίξη που σίγουρα θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να το χωνέψουμε καλά, ότι μόνο με τόλμη, ομαδικό πνεύμα και όραμα θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.